Εντάξει, να μην δούμε, ας δούμε λίγο το μεγάλο κάδρο, γιατί ναι μεν το ΝΑΤΟ, ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αρχίζουν και προπαραμονή της επετείου αυτά τα δύο χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία, αρχίζουν και βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα σε εγκυρότατα μέσα ενημέρωση της Δύσης, ότι δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει η Δύση, αλλά χάνει την Ουκρανία. Ναι, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία ουσιαστικά έγιναν με αφορμή τη διάσκεψη που έγινε στο Μόναχο την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία επισκιάστηκε και από τον θάνατο του Ναβάλνη. Ήταν βαρύ το κλίμα, γιατί ούτως ή άλλως η Ρωσία προοδεύει στο μέτωπο. Αυτό είναι σαφές. Ήρθε και ο θάνατος του Ναβάλνη και επισκίασε τη διάσκεψη. Το θέμα είναι ότι βλέπει αυτή τη στιγμή η Δύση ότι δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την Ουκρανία από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε νέα βοήθεια, γιατί την έχουν μπλοκάρει οι Ρεπουμπλικανοί. Η βοήθεια που στέλνει η Ευρώπη δεν αρκεί. Βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, η Δύση, με τα τόσα δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς και άμυνα, δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου την Ουκρανία, και υπάρχουν βεβαίως ανησυχίες για το πού μπορεί να οδηγήσει η κατάσταση αυτή. Κάποιοι φοβούνται μήπως ακολουθήσουν άλλες χώρες. Μάλιστα, επισημαίνουν και ξένα μέσα ότι ο Πούτιν ανέφερε το όνομα της Πολωνίας 12 φορές στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Τάκελ Κάρλσον πριν από 10 μέρες. Και είναι ιδιαίτερο ότι, μια και αναφέρεσαι στην Πολωνία, βλέπουμε τον Ζελένσκι να θέλει ουσιαστικά να τα ξαναβρει με την Πολωνία, γιατί έχουν αρχίσει τα πράγματα στις σχέσεις Πολωνίας και Ουκρανίας να μην είναι καλά εξαιτίας των αγροτών. Οι οποίοι αγρότες κλείνουν τα σύνορα, δεν αφήνουν να περάσουν προϊόντα. Μπορεί να ακούγεται κάτι απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό αυτό. Όχι, γιατί μπορεί να προκαλέσει. Και ήθελε συνομιλίες. Ναι, προφανώς υπάρχει και ζητά πλέον και τη βοήθεια των Βρυξελών για να μεταπιστούν οι αγρότες να αρχίσουν να ανοίξουν τα σύνορα. Και μάλιστα είπε ο Ζελένσκι ότι είμαι πρόθυμος να φτάσω μέχρι τα σύνορα της Πολωνίας, να συναντηθώ με τον Τούσκ για να λυθεί το θέμα. Αρχίζουν κάπως και τα πράγματα και δεν ξέρω, περιπλέκονται στο θέμα της Ουκρανίας. Ναι, έκανα μία δήλωση ο Ζελένσκι σε βίντεο και ζήτησε να λυθεί οπωσδήποτε το θέμα μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, που είναι νομίζω και η επέτειος των 2 ετών, έτσι δεν είναι? Ναι, 24, 24 το Σάββατο. Και είμαι έτοιμος να έρθω στα σύνορα με την Πολωνία. Υπήρχαν και κάποια πλακάτ αγροτών, τα οποία θεωρεί η Ευρώπη ότι ίσως είναι ρωσικός δάκτυλος μέσα, διότι ανέφεραν... Ουσιαστικά μια μικρή επέκριναν περισσότερο την Ουκρανία και τη δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία, οπότε θεωρούν ότι ίσως υπάρχει μια μικρή επιρροή του Πούτιν. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά... Πάντως το σύνολο των αγροτών το σύνολο των αγροτών στην Ευρώπη κατηγορεί την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι φέρνει σοριδών προϊόντα από την Ουκρανία και παραβιάζονται βασικές αρχές και συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Εγώ δεν βλέπω γιατί πρέπει να λένε ότι είναι δάκτυλος του Πούτιν, ενώ αυτό γίνεται ακόμα και σε χώρες που δεν είναι φιλικά προσκύμενες προς τη Ρωσία. Στην Ισπανία, παράδειγμα, στη Γαλλία. Ούτε η Πολωνία, ειδικά η Πολωνία. Και ειδικά η Πολωνία δεν είναι φύλλα προσκύμενη χώρα. Καθόλου, καθόλου. Και οι αγρότες κιόλας θα ξαναπάνε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, οι Βέλγοι αγρότες τουλάχιστον, για να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάνε και στον δρόμο που είναι όλα τα κτίρια των θεσμών, που είναι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ναι. Και μιας και αναφέραμε την Ουκρανία, και η Φοντερ Λάιεν βάζει λίγο πάγο στις διαπραγματεύσεις αυτές, γιατί θα κανονικά στέλνουν επιστολές με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη και θα έπρεπε να το στείλουν σχετικά άμεσα. Όμως η ίδια με δήλωσή της είπε ότι όλα θα γίνουν και θα συσταθούν μετά τις ευρωεκλογές. Οπότε και εκείνη περιμένει, ούτως ή άλλως, όπως είχαμε πει προημέρων, θα είναι υποψήφια για δεύτερη θητεία στην Κομισιόν. Και θα περιμένουμε μετά τις ευρωεκλογές, δηλαδή μετά τις 9 Ιουνίου, και βάσει και του πώς θα είναι διαμορφωμένες οι ισορροπίες. Σωστό είναι αυτό. Για το τι μέλη γενέστε με την εξωτερική πορεία του Κιέβ. Είναι σαφές ότι τα βάζει όλα στο ζύγι η Φοντερ Λάιεν. Ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά, και για τις εκλογές, αλλά και για τη δική της προσωπική επιβίωση, πολιτική επιβίωση εννοώ. Γιατί αν αλλάξουν πολλοί συσχετισμοί και οι συγκρίσεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
πολλά μπορούν να συμβούν και να μην την ξαναδούμε. Αλλά είναι κάπως δύσκολο αυτό, γιατί αυτή που ορίζεται ουσιαστικά είναι η αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο επόμενο διάστημα. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί πολλά γίνονται σε καθημερινό. Καθημερινά και ειδικά στην Ευρώπη όσο πηγαίνουν προς τις ευρωεκλογές. Ελίζα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.